Καλημέρα ζουμπάκια, τι κάνετε? Καλημέρα. Σήμερα θα ταξιδέψουμε, θα σας πάρω μαζί μου στη Σερβία, στο Βελιγράδι, όπου θα με φιλοξενήσει ο φίλος μας ο Νίνο. Είμαστε τον Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με τον Αδαήρ, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα. Είναι μια δυσκολία και για τους δύο που φύγουμε. Εγώ βέβαια θα ξαναγυρίσω σε λίγες μέρες και μετά θα ξαναπάω στο Εδιμβούργο. Δεν θέλουμε τίποτα. Αλλά Αδαήρ will miss Greece and we hope to see you again here. Yeah, I will miss his parents too. They were really nice. Yeah, this is true. Θα πάει τώρα στο Μιλάνο, μετά στο Παρίσι και μετά πίσω στο Εδιμβούργο. I still have to do a long trip. Τα λέμε on flight. Yay, πήρα σφραγίδα, γεμίζει το διαβατήριο. Hello! How's it going, man? We drink Greek coffee in Serbia? Or Turkish? What is this? Greek is actually Turkish, so it's the same thing. You know? I know. Και ο Λουμίδης στους καφέδες. The lipstick good, looks good on you. Και ένα παραδοσιακό φαγητό της Σερβίας είναι το καϊμάκι, το οποίο είναι κρέμα φτιαγμένο από γάλα και μπορείς να το βάλεις μαζί με το φαγητό σου, με την ομελέτα. Τέλειο. 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 Είμαστε στο Knez Mihailova. Did I say it correctly? Knez Mihailova. Knez Mihailova, που είναι ο πιο διάσημος δρόμος του Βελιγραδίου. Είναι σαν την Ερμού σκέτσου, είναι γεμάτος με μαγαζιά και καφετέρια. Τσοπανόσκυλο. Τσοπανόσκυλο. Τέλεια. Τέλεια. Ευχαριστώ. Μωρή βρωμούσα. Ούσφαλο βρωμούσα. The bird is taking a bath. Should we go? This Είμαστε στην Πανεπιστημιούπολη του Βελιγραδίου και γύρω-γύρω μας είναι τα πανεπιστήμια. This is natural sciences here. Ah, okay. Yeah. Οι δρόμοι ψηλοθυμίζουν Αθήνα αυτά τα σοκάκια εκεί. Κοιτάτε λίγο πώς είναι. Βρισκόμαστε σε έναν δρόμο που τον λένε Silicon Valley και ο λόγος είναι επειδή όσοι κυκλοφορούν εδώ συνήθως έχουν κάποια προσθετική σιλικόνη στο σοκάκι τους. Ναι. Δηλαδή έχει πουτάνες εδώ. Ε? Πουτάνες. Exactly. Exactly. A lot of them. Ένα, δύο, τρία. Plenty. Tassos would fall in love immediately. Tassos, you listening? Tassos? Yes, but he will fall in love with silicone. It's gorgeous. Look at this. So this is the fountain of youth, and Yorgi is gonna Just drink from it. To become a bit young, and we continue. Excellent. Bravo, Yorgi. 10 hours younger now. Perfect. Η γιαγιά της Κριστίνα μαγείρεψε φανταστικό φαγητό, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με το ελληνικό και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ρίχτε μια ματιά. Νιαμ. Και αυτή η σως είναι από πιπεριές Φλωρίνης. Και αυτό είναι σαν σουφλέ. Πάρα πολύ νόστιμο. Μπράβο, μπράβο, Κριστίνα. Μπράβο, grandmother of Κριστίνα. Ευχαριστώ. Cheers. How is cheers in Serbian? Na zdravlje. Na zdravlje. Na zdravlje. Na zdravlje. Na zdravlje. Na zdravlje. Αχ, προσπαθώ να ξυπνήσω από μεσημεριανό ύπνο και είμαι τελείως πτώμα, γιατί κοιμήθηκα μόνο 2 ώρες το βράδυ. Πάντα όταν ξυπνάω το πρωί, το ένα μου μάτι είναι ακόμα κλειστό. Αν και δεν είναι πρωί, είναι απόγευμα. Και έβλεπα στον ύπνο ότι ήμουν στο Μεξικό. Γιατί ήμουν μπερδεμένος που είχε έρθει ο Δάρη στην Ελλάδα. Αχ, πολύ δύσκολο να ξυπνάς τελικά. Δεν είμαι καθόλου πρωινός τύπος, παιδιά. Εσείς είστε. Άμα ξυπνάω πρωί αισθάνομαι άρρωστος. Ή άμα έχω κοιμηθεί κάτω από 7 ώρες αισθάνομαι χάλια μετά. Και είναι ότι άμα πέσω να κοιμηθώ το μεσημέρι, κοιμάμαι για 3-4 ώρες. Και όταν προσπαθώ να ξυπνήσω, είμαι σε αυτή την κατάσταση που μου βλέπετε. Ωραίες πρώτες εντυπώσεις από τη Σερβία όμως. Νομίζω οι Σλάβικες χώρες είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς. Λοιπόν, πάω να ξυπνήσω κανονικά και να συνεχίσουμε το tour. Και κάπως έτσι είναι τα σέρβικα χαρτονομίσματα. Αυτό είναι 20 ευρώ βασικά, 10 και 2.
ουσιαστικά βγάζει τα μηδενικά. Εν τω μεταξύ είναι πολύ δύσκολο το λεξιλόγιο του. Αυτό είναι Σέρβια. We're going to eat chicken wings now in Belgrade. Fucking Belgrade. Yeah. Belgrade has good vibes and we're going to be like the main topic, the main theme in the town. I'm just kidding. Because we're new to town, that's why. Me actually, she's not. Belgrade. Let's walk in here. The lighting is better. Even though we are in the bathroom, at least the light is better for and our faces. We're still looking pretty damn posh. You have nice eyes. Look at your eyes. They're like green hazel stuff. Like Greek olives. Greek olives. Yeah. A good comparison. Hi, my lovelies. I'm sending all my love from Belgrade. She loves Greece a lot. Yes, I go like 2 times per year, maybe sometimes more. Halikidiki, Kalitea, Hanyoti. Hanyoti, Aristotelius. Aristotelius. Aristotelius, amazing. Amazing. Telia. And he's teaching me some good words, but usually the one I use a lot is like Uspaloromosa, Malaka, and how do you say the fat lady? Putana? Putana, fat lady? Falena. Falena. When you eat too much gyros and souvlaki, you must look like that. Exactly. You know the story. No, but I'm showing him the good parts of Belgrade. And it's only the beginning, it's like the first night. Tonight. It's the first night. We have 3 nights left. Shopka salata. Μπεκρίσκα σαλάτα. Μπεκρίσκα σαλάτα. Yeah. Ήρθαν τα chicken wings. Φάγαμε τον αγλέωρα και κάνει μόνο 30 ευρώ. Amazing food, amazing food. We ate so many wings. We're turning ourselves into chickens. Into chickens. Or swans. Into swans. Maybe swans better. Τους έχω μάθει τη λέξη κάφρος και στην προσπάθειά της να βρει το θηλυκό, το κάφρος το έκανε. How? Ναι, καφρός. Καφρόσα. Καλημέρα. Πάλι ξύπνησα με μια δυσκολία. Έχω γίνει πάρα πολύ τεμπέλης. Αλλά κοίτα τι πρωινό μου ετοίμασαν τα παιδιά. Στον κήπο τους. Stop filming and come to eat. Και πήραμε το αυτοκίνητο του Νίνο και πάμε στο μεγαλύτερο πύργο του Βελιγραδίου για να δούμε την θέα σε όλο το Βελιγράδι. Είναι, πόσα μέτρα είναι, how many meters? Not sure, like... Είναι υψηλό πάντως, φαίνεται και από εδώ. Και θα ανέβουμε στην κορυφή, είναι λίγο τρομακτικό. Show it from here. Yeah, I will show it. Έχω ξεχάσει τόσο καιρό να σας πω, θα πεθάνουμε το μεταξύ, αλλά δεν πειράζει. Γιατί μου οδηγάει λίγο γρήγορα και προσπερνάει, αλλά εντάξει, θα προσπαθήσω να μην το δείξω. Θα κρατηθώ μόνο έτσι λίγο από το χερούλι και τώρα πάω να πέσω. Έχω ξεχάσει να σας πω ότι μπορώ να κάνω τη φωνή του Ντόναλτ. Θα σας μάθω πώς θα το κάνω και κάποια άλλη. Perfect Donald. Perfect Donald. Perfecto. Perfecto. Για θα πέσουμε. Μόλις περάσαμε από έναν δρόμο που έχει ξενοδοχεία, το οποίο ονομάζεται 1000 Roses. Και η λειτουργία του είναι λίγο περίεργη. Πάνε οι παντρεμένοι άντρες για να πηδήξουν τις πουτάνες εκεί πέρα. Κρυφά από τον υπόλοιπο κόσμο. Γι' αυτό είναι λίγο απομονωμένο. Βλέπω Serbian people celebrate good their lives. But away from the city. Away from the city. In the nature. Nature. Μου ντρέπεστε. Τα κάνετε όλα κρυφά. Αχάτιμη. Ουστ πουτάνα. Come outside. Beautiful. I came outside. Oh, look at his skin. Oh. Did you take the photo? Είμαστε στην κορυφή του βουνού και έχει τόσο ησυχία. Θα ήθελα πάρα πολύ να μένω σε ένα μέρος που να ακούσω μόνο αυτό που ακούμε τώρα εδώ. Λίγο τον αέρα, λίγο αυτά τα τριζωνάκια, τα λουλούδια και αυτό. Το απόλυτο ζεν. Όχι, τριζωνάκια, it's the sound that we listen now. Εδώ είναι το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη το μεταξύ εκεί πίσω. Φτάσαμε στον πύργο, παιδιά, και είναι λίγο ψηλά. Είναι ό,τι πρέπει για εκκλησοφοβία.
Oh my god. Φτάσαμε στην κορυφή. Βλέπεις τα πάντα έτσι, είναι λες και είσαι στο αεροπλάνο. Wow. Είναι σαν τον πύργο του ΟΤΕ βασικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν γυρίζει γύρω γύρω και είναι νομίζω λίγο πιο ψηλά. Αχ, ζαλίζομαι λιγάκι. Είναι το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη που ήμασταν πριν λίγο. Τώρα φεύγουμε από το Tower του... δεν θυμάμαι πώς το λένε, Μπντάλα. What? The tower, the name. The tower is Avalon. Avalon, ναι. The tower is Avalon. Καλά. Πριν 10 λεπτά ήμασταν εκεί και ήδη το ξέχασα. Πάλι καλά που γράφω και στην κάμερα για να θυμάμαι πού έχω πάει και τι κάνω. Και τι δεν είναι. Ωραία, φεύγουμε από το tower και πάμε στο fortress του Καλαμάγδαν Αλάν. Close enough. Καλαμέγδαν. Α, Καλαμέγδαν. It's a type of a star fortress. Star fortress. Και είναι λέει, το Νίνο είναι λέει το αγαπημένο μέρος στο Βελιγράδι. Οπότε για να δούμε πώς είναι αυτό το fortress Καλαμάγδαν. Και για να περάσει η ώρα, να κάνουμε λίγο headbanking για να ξεπιαστούμε. Είναι πολύ καλή τεχνική. Πάμε όλοι μαζί. Ναι. Αυτό εκεί το κτηριάκι το βομβάρτισαν οι Αμερικανοί. Και περνάμε από τη Βουλή του Βελιγραδίου. Και φτάσαμε στο Μπεογκπαλσκα Πρτζαβά. We're gonna go through here. We're gonna go to see the Temple of Victor, not the temple, the Monument of the Victor. Αποφάσισα στη μέση του fortress να κάνω τοξοβολία. Δεν έχω κάνει ποτέ. Για να δούμε, θα τα καταφέρω τελικά. This, yeah, but a little bit higher, left hand. Yeah, and look on the arrow to aim and really. Yep. It's good. Just a little bit long. Oh, it's perfect. As long as it's in the circle. Yep. Τα παιδιά με έχουν γυρίσει παντού, πραγματικά περπατάμε ασταμάτητα. Και εδώ γλιστράει κιόλας τώρα. Είναι πάρα πολύ καλή και οι δύο. Και ο Νίνο και η Κριστίνα αγαπούν πολύ τους Έλληνες και με έχουν περιποιηθεί εξαιρετικά. Δεν ξέρω καν που είμαστε τώρα, σε κάτι βουνά, σε κάτι φρούρια, κάτι μεσαιωνικά κάστρα. Τελικά τα μεσαιωνικά κάστρα δεν τα γλιτώνω όπου και να είναι. Αλλά είναι τέλεια. Θα χάσω κανένα 5 κιλό, 10 κιλό από εδώ. Αλλά βέβαια τρώμε αντίστοιχα και πάρα πολύ, γιατί έχει super φαΐ και από τη γιαγιά της και από τα μαγαζιά. Ούτε θα τα κερδίσω για από εκεί. Επίσης στη Σερβία είναι ορθόδοξη. Το Βελιγράδι έχει δύο ποτάμια, το Δούναβι και το Σάβα. Και σε αυτό το σημείο που θα σας δείξω τώρα, είναι το conjunction που γίνονται ένα. Ουσιαστικά ο Σάββας μπαίνει μέσα στο Δούναβι και τον κάνει έτσι λίγο πιο δυνατό. Να, εκεί. Have you ever swum in the river? Yes. Is it cold? A bit. A bit cold. So Yorgi is currently eating the signature junk food of Belgrade. How do you like it, Yorgi? Orgasmic. Very cheap, 1 euro pizza with sauce on the top. Amazing. Amazing one. I want to eat it every day forever. Παιδιά, ήταν οργασμική και πάνε να ξαναπάρω. Hope it means, bro. Hello, my dear pizza. Is it still okay? It's perfect. Δεν είχα ποτέ σκεφτεί πίτσα με σόσα από πάνω. Να το δοκιμάσουμε, πιστεύω. Και παραδοσιακή σου πίτσα από τη γιαγιά της Κριστίνας με ντομάτα. Τέλεια είναι. Perfection. Είναι σαν την σούπα που μου κάνουν οι δικές μου γιαγιάδες. Τέλεια.
Καλημέρα. Χθες πήγαμε για κλαμπάρισμα και κοιμηθήκαμε λίγο αργά, γι' αυτό είμαι σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή, αλλά ήταν πολύ ωραία. Έχουν πάρα πολύ παρόμοια μουσική με την ελληνική, έχουν πολλά covers ελληνικά σε σέρβικη έκδοση. Υπάρχει αυτή η λέξη, φαντάζομαι υπάρχει. Και εμείς αντίστοιχα έχουμε πολλά σέρβικα τραγούδια σε ελληνική remix. Δεν λειτουργεί ακόμα το κεφάλι. Αχ, χορεύανε όλοι, φωνάζανε, ήταν χαμός, καμία σχέση με τους ξενέρωτους τους Άγγλους. Εν τω μεταξύ, έχω μπει σε μια διαδικασία το τελευταίο καιρό να συγκρίνω τα πάντα με την Ελλάδα και την Αγγλία. Αλλά εντάξει, λογικό είναι, γιατί σε αυτά τα δύο μέρη έχω τα σπίτια, οπότε κάπως έτσι πατάς για να καταλάβεις πώς είναι ο κόσμος γύρω σου. Και δεν θέλω να σηκωθώ με τίποτα. Αλλά ετοιμάζομαι για ομαδία μέρα στο Φιλιλάδι. Είναι και λίγο κουραστικό να κάνεις αυτή τη φωνή. Τα λέμε σε λίγο. Bye. Έρχεται η Χριστίνα και μου κάνει: πρέπει να σε σηκώσω γιατί είναι μία. Ρατσισμός στους υπναράδες. Αλλά κοίτα τι μου ετοίμασε αυτό το κορίτσι για πρωινό. Κοίτα τι μου ετοίμασε. Always. I'm always waving. Like the princess. Like this is the basilic greeting. The queen's greeting. Thank you, my dear. Buongiorno ragazzi. Putti gli via sto Madrid? Yes. Με τσοπανόσκυλο. And now I'm ready to go. 10 λεπτά μετά το πρωινό, πάμε να φάμε μεσημεριανό. I will be so proud of the world. Yes. I will gain 10 kilos here. Because you eat all the time. And the food is really good. Trust me, you should come to Serbia. We love a lot of that. Μου τρέχει και αυτός, παιδιά. Κάτι έχουν γενικά οι άνθρωποι αυτή τη χώρα. Δεν μπορούν να πάνε αργά. Έχουν ένα πανικό να πάνε στο κεφάλι τους. Μου στείλανε Viber η δική μου και εδώ μαγειρεύει ο πατέρας μου αλέμπρε το φαγητό που μας έφτιαξε ο Αδαΐρ. Όπως βλέπετε, γίνεται μια ανταλλαγή κουλτούρας με αυτές τις επισκέψεις από Μεξικό, Σερβία, Ινδία και 250 κιλά βαρύτερος θα γυρίσω, παιδιά. Ο φίλος μας εδώ δίπλα είναι λίγο ψηλός άμα δείτε τη διαφορά μας. Αγκαλιασμένη και απολύτως τρελαμένη. Αυτοί πάνε για παντριά, παιδιά, να μου το θυμηθείτε. Θα είμαι εκεί και θα βλογκάρω αυτή την ημέρα. Όπως και αυτή εδώ. Ορίστε η νύφη. Another bride, ορίστε. Α, πάντα ήθελα να έχω τέτοια. Όπα. Και λίγο proper τουρισμός τώρα, πάμε στο ναό του Άγιου Σάβα που είναι η μεγαλύτερη εκκλησία του Βελιγραδίου. Ορθόδοξη κιόλας. And on the top of the temple, you see that the balcony is the best viewing point in the Belgrade. Έχεις παιδιά, σαν γήπεδο είναι μέσα, είναι γιγάντια. Ναό Άγιου Σάβας, σε κυριλική λεξιλόγιο. Γραφή. Ακόμα δεν την έχουν ολοκληρώσει στο χτίσιμο. Τα τελευταία 200 χρόνια είναι υπό αυτή την κατασκευή. Κοροϊδεύουν που μιλάει ελληνικά και δεν καταλαβαίνουν. It's very peaceful. It's very peaceful, yeah. You like it, me? Yes. Λοιπόν, δύο άτομα εδώ εναντίον ενός. Δεν χρειάστηκε και πολύ. Τώρα ανεβαίνω κι εγώ για να δούμε άμα θα μας καταφέρει και τους τρεις. Ναι, τίποτα. Τίποτα δεν έγινε. Τίποτα. Με πολύ απλή διαδικασία. Προσπαθεί ο Νίνο χοροπηδάει. Αλλά τίποτα. Κάθεται. God, look what happens here. Έχει παντού αστυνομία γιατί μένω σε ένα μέρος που είναι τα δύο αντίπαλα στάδια, ας πούμε του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και έχουν σήμερα ντέρμπι μεταξύ τους αυτοί. Οπότε φαντάσου τι έχει να γίνει. Γιατί είναι τι? It's the same as PAOK and Olympiacos. Yeah, this is what I said. Τελευταία μέρα σήμερα που λέτε, πάλι πίσω στο αμάξι του Νίνο. Σοφεράκι με τον έχω κάνει τον καημένο. Και πάμε για να δούμε που κάνουν μπάνιο σέρβις, ένα μέρος του ποταμιού. Τι γίνεται εδώ? Ναι, έχει κλείσει ο δρόμος εδώ, λόγω αυτού του αυτοκινήτου. Απλά με... Α, τώρα. What happened? They're putting asphalt. What?
they're putting asphalt on top. Ah, έργα κάνουν. Από εδώ κάνουν έργα, από την άλλη έχει μια παρέλαση και δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Πάλι μου τρέχει. Λοιπόν, το στομάχι μου είναι σε άθλια κατάσταση από την υπερβολική ποσότητα φαγητού και μου έρχεται να τα βγάλω όλα. Σήμερα δεν θέλω να φάω απολύτως τίποτα και μάλλον και για τις επόμενες μέρες. Γενικά γιατί ούτως είναι το βάθος. Οπότε τα λέμε στο ποτάμι για να δούμε τους Σέρβους να κάνουν μπάνιο. Και μετά στο μουσείο του Τέσλα. Λοιπόν, εκεί απέναντι έχει ένα μπάτζι τζάμπι και με έχουν πρίξει να το κάνω. Προφανώς και δεν θα το κάνω γιατί θα πάθω εγκεφαλικό. Έχω κάνει μόνο μία φορά free fall στο αλλού και έπαθα ένα μίνι εγκεφαλικούλι, μια μίνι εγκεφαλικούλα. Για κοιτάξτε πώς είναι. Έχετε κάνει ποτέ μπάτζι τζάμπι? Πώς είναι? Δεν είσαι να πεθαίνεις. York is gonna go there now. Absolutely. It's a promise to you, YouTuber. Jump, please, jump. Jump. No, nah. He's scared. Και τώρα πάμε στο μουσείο του Νίκολα Τέσλα, ενός Σέρβου εφευρέτη που πολλοί από εσάς, άμα είστε και όλα Β' Λυκείου, Γ' Λυκείου, δίνατε πανελλήνιες ή στη θετική κατεύθυνση, θα τον έχετε δει στα μαθήματα ηλεκτρισμού και μαγνητισμού. Οπότε πάμε στο μουσείο του. She doesn't care about anything. She's lazy, too lazy to breathe. Πάλι τα ίδια, πάλι άπειρο φάει για ακόμα μια φορά. Έλα, έλα, έλα. Okay, ένα βράδυ λοιπόν πριν φύγω και η Κριστίνα θα μας κάνει impersonations από εμένα αλλά και από τους Έλληνες. Πώς τις φαίνονται να όταν ακούει ελληνικά στον δρόμο? Just let me. Let me entertain you. In Greece, generally, we have beautiful beaches. The beaches are blue, green, and it's very, very nice. Come to Greece, come to Greece. I wanted to say that you often say the word amazing. You often do it like this. In each situation we are, at a cafe, restaurant, when something bad or good happens to you, you also use the word amazing. Like, Yorgi, this is what I call you. For the people on the YouTube that don't know, we don't call him Yorgos. We call him Yorgi. Yorgi. It's from Barba Yorgi. It's from Barba Yorgi. How was your day? It was super amazing. And when I ask you, like, the food I was giving you, like, how is the soft peppers, the cevapi, kaimaki, etc., and you say, super amazing, amazing. Super amazing. Super. This is what I always tell it. Like, it was super amazing today. And I have to admit that I am your fan, and I often watch your videos, but I don't understand a single fucking word. Βλέπετε, αυτή είναι πιστή φαν. Βλέπει τα βίντεό μου ακόμα και να δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γι' αυτό κάντε subscribe και εσείς που καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε. When you listen to Greek people talking, how does it sound to you? It sounds like Metaxa, Eleni, Eleftheria, Yakimaki Paki. Like Naxis, Taxis, Maxis, Nexis. And Zupi does go often to his adventures in Edinburgh and Greece, and he usually goes to Kramon Island, Jupiter Island. And Dean's Village. Dean's Village is beautiful, very beautiful. Oh, my favorite part is the vrumus. I use it now as a pejorative noun
like for everything which is disgusting. Vrmusa soup, vrmusa people, vrmusa this, vrmusa that. Ust palju vrmusa, ust! This is the final hours of me in Serbia. And the weather μας το χάλισε λιγάκι. Θα πήγαινα σε ένα ψηλό σημείο για να δω τι θέλω. Την είδα βέβαια και την πρώτη μέρα. Και τώρα πάμε σπίτι του Νίνο για να παίξουμε κάποια παιχνίδια. Έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρείστικη φάση. Σπίτι, παιχνίδια, χουζούρια και αυτή η κατάσταση γενικά. I'm crying because Zupi is leaving. I don't want him to leave, never. But I came. I came. This is what you came for. Να έρθετε κι εσείς άμα θέλετε στη Σερβία και θα πω να σας φιλοξενήσει η Κριστίνα. I told them that if they want to come to Serbia, you can host them. Okay, like 7,000 people, that's okay. It's okay. No, but you must tell them how Serbian people are really good. I keep telling them all the time. Βέβαια το στομαχάκι μου έχει ανάγκη από 5-6 μόντιουμ αυτή τη στιγμή. Σήμερα πηγαίνω όλη μέρα στην τουαλέτα με κάποιες διαταραχές, δεν θα πω τη λέξη, μήπως τρώτε αυτή τη στιγμή. Και εννοείται, χάλασε ο καιρός, γιατί προφανώς όπου υπάρχω εγώ πρέπει να είναι χάλια ο καιρός, δεν μπορεί να μείνει 5 μέρες να είναι κάπως καλά. Δεν θέλω να πάω πίσω στον Ιμπούργο, σας πω. Ελάτε να με πάρετε και να μείνουμε όλοι μαζί κάπου αλλού. Α, επίσης αύριο μάλλον θα κόψω το μαλλί μου επιτέλους, οπότε αυτό εδώ μάλλον δεν θα το ξαναδείτε. That's what I forgot in my video. To do the headbanging. Yes. Do it now. The proper lighting. It's proper. Και ένα, όπα, πάτησα τα νερά. Και ένα extra impersonation που της ήρθε τώρα της Κριστίνας να κάνει επειδή με έτσι με το μαλλί. Πάμε. Γιώργη's usual behavior in church. In church. In restaurant and while he's with his friends is. Well done, Christina. Well done. I'm a good headbanging teacher. Τώρα πάμε όλοι μαζί. All together. Usually headbanging. All together. People at home, people in Serbia. Do the headbanging. With. Just be with very the three, cautious not to hit you. With head. The three, we do all the headbanging Anna, together to relax Tria. And feel zen. Okay. Τρία. Ένα, δύο. Well done. Welcome to Zupo family. After you do the headbanging, you belong to Zupo family. Very nice rule. You're a diva, diva, diva. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Hey, psst, 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 come here. Hey. Όλη μου η ζωή είναι αεροδρόμιο, για αυτή η μυρωδιά των αεροδρομίων είναι πάρα πολύ γνωστή. Κάθε φορά θυμίζουν τα ταξίδια. Όλα. Τι έχεις να πεις για την πραμάτια? Νομίζω ότι ταξιδεύει σαν business σήμερα στην Βελιγράδη. Δεν είναι ξεκάθαρο. Business πίσω-πίσω βέβαια. Αλλά το καταφέραμε και εδώ. Έφτασα Ελλάδα, πήγα σπίτι. Έκατσα 10 λεπτά και τώρα ξαναπάω πίσω στο αεροδρόμιο γιατί έρχεται η Ντέβικα από το Λονδίνο να πάω να την πάρω. Welcome! Έχω πεθάνει στο γυαλί. You look nice, I look horrible. Ποια συνευρικού γυαλί. I tried to dye her hair. This is the result that we got. Oh god. How do you feel? Like what? See, yesterday I did not even, I had long hair. Today I had short hair. Now, tonight.
I have short hair with weird color. George, fix this tomorrow. Oh my god. I look 80 years old. Okay. Έκοψα και εγώ τα μαλλιά μου, όπως μπορείτε να δείτε. Και ξέχασα να κλείσω το βίντεο με τη σερβίδα μου, το κλείνω τώρα κάτω από φίλια, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.